Πάμε τα επόμενα λεπτά να μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Μαντά, ο οποίος είναι πρώην βουλευτής Ιωαννίνων με τον ΣΥΡΙΖΑ, μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Κύριε Μαντά, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και κύριε Ντόκα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Όπως είδαμε, εδώ και ελάχιστες ώρες έχει ανακοινωθεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου. Τι λέτε εσείς καταρχάς γι' αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το άνοιγμα του λιανεμπορίου με όρους υγειονομικής ασφάλειας είναι ένα μέτρο σε θετική κατεύθυνση, το οποίο όμως πρέπει να συνοδευτεί και από άλλα πράγματα, κύριε Ντόκα, διότι ο εμπορικός κόσμος και ειδικά το λιανεμπόριο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα όλο αυτό το διάστημα. Και δυστυχώς η κυβέρνηση συνεχίζει να κλείνει τα αυτιά και τα μάτια στις προτάσεις και των φορέων του εμπορικού κόσμου και στις προτάσεις πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και εδώ θα πω δύο σημεία μόνο. Το ένα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Η πρότασή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι να υπάρχει μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Όπως επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα με το ιδιωτικό χρέος που έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας. Να. Και συνεπώς πρέπει να υπάρξει συζήτηση και προτάσεις σε μια γενική κατεύθυνση. Εμείς έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό, για την διαγραφή τουλάχιστον μέρους αυτού του ιδιωτικού χρέους, εκεί που αποδεδειγμένα λόγω της πανδημίας δεν μπόρεσαν οι επιχειρήσεις να εργαστούν. Μάλιστα. Πάμε στους εμβολιασμούς τώρα. Πώς εξελίσσονται οι εμβολιασμοί με τους ρυθμούς που εξελίσσονται? Ακούω και κάποιες καταγγελίες, και μια καταγγελία από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ για παράκαμψη της λίστας προτεραιότητας στον εμβολιασμό των ιδιωτών γιατρών που ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες. Τι λέτε για τους εμβολιασμούς και ως γιατρός? Κοιτάξτε, νομίζω πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι όλος ο κόσμος θα πρέπει να προστρέξει να εμβολιαστεί, αλλά δυστυχώς, κύριε Τόκα, έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα είναι πρώτα απ' όλα σε πλανητικό επίπεδο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη μιλήσει για αυτούς τους περιορισμούς. 95% των μέχρι σήμερα δόσεων εμβολίων έχουν πάει σε 10 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Νομίζω ότι πρέπει όλες οι φωνές να ενωθούν από όλο τον κόσμο και των πολιτών και των επιστημόνων, ότι δεν μπορεί να υπάρξει εμβολιακός εθνικισμός σε καμία περίπτωση. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν οι διπλανοί μας, ο κόσμος, αλλά και οι διπλανές χώρες, οι χώρες των Βαλκανίων, δυσκολεύονται στην πρόσβαση στα εμβόλια, νομίζω ότι ο κίνδυνος συνεχίζει να υπάρχει, γιατί ανοσία στην κοινότητα δεν πρέπει να επιτευχθεί μόνο σε αυτές τις 10 χώρες ή και σε άλλες 10. Σωστό. Πρέπει να επιτευχθεί όσο πιο σύντομα γίνεται σε όλο τον κόσμο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη έκανε ένα πολύ σοβαρό βήμα με τον ενιαίο προσδιορισμό και τους ενιαίους κανόνες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα ιστορικό βήμα αυτό, δεν έχει ξαναγίνει. Δυστυχώς παραβιάστηκε ήδη από την Γερμανία, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δυστυχώς μαθαίνουμε σήμερα, νομίζω πριν από λίγη ώρα, ότι η Pfizer εξακολουθεί να βάζει θέματα ή εν πάση περιπτώσει ανακοινώνει διαδικασίες καθυστερήσεως στην παράδοση των εμβολίων. Μειωμένες παραγωγές, ναι. Είμαστε ανήσυχοι γι' αυτό. Και γι' αυτό εδώ και λίγες μέρες έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία η οποία θα εκδηλωθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια πρόταση που έχει ακουστεί από διάφορους επιστήμονες σε όλη την Ευρώπη και από τον Ηλία Μόσχαλο, και την έχει υποστηρίξει και παλιότερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι να υπάρξει και τώρα
γίνει μια προσπάθεια να αγοραστούν πατέντες από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό. Όπως και δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό με διάφορες συμφωνίες, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, αν αυτό το βήμα υπάρξει, να υπάρξει μια μεγαλύτερη παραγωγή εμβολίων και πιο προσβάσιμη σε όλους τους λαούς. Τώρα στη χώρα αυτό στερείται σοβαρότητας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είπε προχθές. Στερείται σοβαρότητας αυτή η πρόταση και δεν μπορούμε να παράξουμε εμβόλιο. Τι λέτε? Όχι, όχι. Κοιτάξτε, διαψεύδει τον ίδιο τον εαυτό του, διότι εμείς δεν μιλήσαμε ποτέ ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει την δυνατότητα, την τεχνογνωσία να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Είπαμε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χώρες και στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο, όπως η Ινδία, που μπορούν να παράγουν, εάν έχουν τις πατέντες, μπορούν να παράγουν. Όπως παράγουν για νόσημα. Ναι, μάλιστα. Πάω παρακάτω. Ναι, ναι. Στη χώρα μας έχουμε σε αυτά τα πρώτα βήματα έναν ρυθμό που είναι αργός. Είναι αργός και στην Ευρώπη πράγματι, αλλά και εδώ δεν έχουμε ανάπτυξη όλων των εμβολιαστικών κέντρων που έχουν ανακοινωθεί. Έχουμε αυτό το θέμα με τους ηλικιωμένους που πολλοί από αυτούς καλούνται σε νοσοκομεία. Αυτό δημιουργεί ζητήματα, παρόλο ότι ξέρω ότι παίρνονται όσο το δυνατόν μέτρα ασφαλείας και βεβαίως δεν έχει λυθεί και το θέμα των ηλικιωμένων που είναι κατάκητοι, δεν μπορούν να έχουν, πρέπει να γίνει κάτι στο σπίτι τους. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα. Δεν θέλω να είμαι μικρόψυχος σε καμία περίπτωση, αλλά θέλω να πω ότι τα νούμερα που ανακοινώνονται και σήμερα, βεβαίως στο τέλος ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τις δυνατότητες της παραγωγής. Δεν χρειάζεται αυτή την ώρα να λέμε υπερβολές και να βάζουμε στόχους οι οποίες δεν εξαρτώνται απολύτως από εμάς αν θα τους πιάσουμε. Το αποδέχτηκε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Ενώ προχθές μιλούσε για υπερδιπλάσιο, για υπερδιπλάσιες προαγορές. Προαγορές εμβολίου, αποδέχτηκε σήμερα ότι όλες αυτές οι συμφωνίες μπορεί να μην τηρηθούν με τις εταιρείες, έτσι. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή αυτός είναι ένας αγώνας πραγματικά εξαιρετικά δύσκολος, ένα πολύπλοκο και σύνθετο εγχείρημα, ταυτόχρονα αυτή την περίοδο πρέπει να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που επιμένει σημαντικά η κυβέρνηση να μην το ενισχύει. Σήμερα έπαιξε και την εξήγηση. Έδωσε και την εξήγηση ότι δεν βρίσκονται κατάλληλοι γιατροί. Αυτό το γνωρίζουμε και έχουμε κάνει προτάσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Θέλει όμως μια συγκεκριμένη και στρατηγική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Άλλα σχέδια είχε ο κ. Μητσοτάκης. Το ξέρουμε και στον τόπο μας. Σχεδίαζε την τέταρτη πτέρυγα να την, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να την δώσει σε διαδικασίες συμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού φορέα και όλα αυτά τα πράγματα στερούν, όπως και η μη ένταξη της πρωτοβάθμιας πρωτοβάθμιας υγείας. Δηλαδή είναι απορίας άξιων, γιατί οι τόμοι που στα Γιάννη έχουμε 6 κάναμε αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι έχει αφήσει ένα αποτύπωμα αυτό. Γιατί οι τόμοι δεν χρησιμοποιούνται στους εμβολιασμούς, γιατί οι άνθρωποι έρχονται στα νοσοκομεία. Και τελευταίο για αυτό που είπατε, εμείς βάλαμε δημόσια ερωτήματα, κύριε Ντόκα, και προφανώς είχαμε καταγγελίες όπου δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε γιατί το Χ είναι πιο μπροστά από το Μ. Το Χ είναι πιο μπροστά από το Μ στους εμβολιασμούς, στο αλφάβητο των εμβολιασμών, μάλιστα. Δεν ξέρω. Γι' αυτό ζητήσαμε, όχι να... δεν είμαστε ούτε, πώς να το πω, detective, ούτε θα, δημόσια ερωτήματα θέσαμε. Ας απαντήσουν λοιπόν οι αρμόδιοι. Αλλά συζητήθηκαν αυτά και στον Ιατρικό Σύλλογο και στις συνεδρίες του Ιατρικού Συλλόγου συζητήθηκαν. Και στον Οδοντιατρικό Σύλλογο και από εκεί υπάρχουν καταγγελίες. Και μιας και αύριο αρχίζουν εδώ στα Γιάννενα οι εμβολιασμοί 85 άνω. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, έτσι. Ξέρετε, είναι πολύ κρίσιμο οι προτεραιότητες να τηρηθούν. Συμφωνώ. Και επίσης είναι κρίσιμο
είναι κρίσιμο και να δοθεί και στη δημοσιότητα και η εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Δεν τη δίνουνε. Δεν τη δίνουνε, γιατί εκεί υπάρχουν πολύ πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, προτεραιότητες και μέτρα από ό,τι τουλάχιστον έχουμε μάθει και νομίζουμε ότι είναι, δεν είναι οι εποχές αυτές που να μην λειτουργούμε σε θέματα δημόσιων πολιτικών υγείας με διαφάνεια. Και δυστυχώς το λέω, πραγματικά με λύπη μου το λέω. Να τρέξουν να εμβολιαστούν οι κυβερνητικοί μέσα στις πρώτες ώρες, και αν δεν υπήρχαν οι καταγγελίες των νοσοκομειακών γιατρών, των νοσηλευτών κτλ., δεν θα σταματάγανε. Το είχαν, λέει, θεσμοθετήσει, το είχαν προγραμματίσει, λέει ο κύριος Σκέρτσος. Είναι απαράδεκτα αυτά. Απαράδεκτα. Μάλιστα, ακούω αυτά που λέτε. Δεν δένουν σε καμία, ας πούμε. Έτσι, ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Να δούμε κάποια ζητήματα. Αυτό εντός... έχει αξιολογηθεί, κύριε Ντόκα, με συγχωρείτε, έχει αξιολογηθεί αρνητικά, όπως αξιολογήθηκε αρνητικά. Απ' την άλλη, θα έλεγα εδώ, μια και λέτε αυτό, επικοινωνιακά καλό κάνει αυτό. Να τρέχουν όλοι να εμβολιάζονται, να παρακάμπτουν λίστες. Επικοινωνιακά καλό κάνει, γιατί έχουμε και τους αντιεμβολιαστές. Μάλιστα. Λοιπόν, αστειευόμενος το λέω αυτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και λαθεμένο, εξαιρετικά λαθεμένο, ήταν όλο αυτό το περίφημο πεντακοσάρικο. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σας. Επαναλαμβάνω, δεν γίνεται με τιμωρητικές πολιτικές, δημόσιες πολιτικές υγείας. Δημόσιες πολιτικές υγείας γίνονται με συνενέσεις, γίνονται με συνεννοήσεις, γίνονται με ενημέρωση, γίνονται και με την πρόταση που κάναμε και σήμερα να ξαναλειτουργήσει η Διακομματική Επιτροπή για το φάρμακο, τα εμβόλια κτλ. Που είχε λειτουργήσει την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο μετά από πρόταση της κυρίας Γεννηματά. Με τέτοια πράγματα αντιμετωπίζουμε τέτοιου... Καλά, το 500άρικο ήταν εντελώς φάουλ, το πήρε πίσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε μια εβδομάδα. Θα μας δει, θα μας τσεκάρει και μετά θα κρίνει όμως. Εντάξει, είναι αμετροέπεια αυτό. Είναι λανθασμένος τρόπος πολιτικής. Είναι μια αλαζονία, κύριε Ντόκα, που τρομάζει και δημιουργεί και απέχθεια. Και αυτό δεν είναι καλό, το λέω έτσι, όταν πάμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια καταιγίδα. Σας ακούω, αξιολογούνται αυτά που λέτε, επαναλαμβάνω τον κόσμο. Πάμε να δούμε τι γίνεται εντός του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εδώ υπάρχουν και ζυμώσεις, υπάρχει και κινητικότητα και κάτω από κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να γίνει το συνέδριο. Τώρα είναι να γίνει στο 21, να δούμε πώς θα γίνει. Θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα διαδικασίες εκλογικές στις τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχουν αυτές διαμορφωθεί με την εγγραφή νέων μελών. Την ίδια στιγμή εμφανίζονται κείμενα όπως αυτά των 53, όπως αυτά που πλέον αυτοαποκαλούνται, αυτό αποκαλείστε, είστε στους 53+, αυτούς που έχουμε συνηθίσει να λέμε 53+. Τώρα ομπρέλα αυτό αποκαλείται αυτό το σχήμα. Ακούω και άλλα κείμενα, βλέπουμε και άλλα κείμενα του Κοτσακά. Τι συμβαίνει εδώ, όλα αυτά... Καταρχάς, είστε στους 53, να το επικαιροποιήσουμε αυτό. Βέβαια. Ωραία. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Κάποιοι λένε ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια οριοθέτησης τώρα πολιτικής δύναμης και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα, όχι τώρα απαραίτητα, αλλά μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε ερχόμενες εκλογές, μπορεί να δημιουργηθούν ρήγματα πολύ πολύ σοβαρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε εσείς για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται εντός του κόμματός σας? Νομίζω ότι το πήγατε πολύ μακριά. Άμα δεν σκεφτόμαστε μακριά, δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, θα σας πω. Ζούμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη, κατά τη γνώμη μου, για την κοινωνική πλειοψηφία. Ζούμε στην εποχή των 35.000 πληστηριασμών που πήραν μόνο 15 μέρες παράταση. Ζούμε στην εποχή που η κυβέρνηση επιτίθεται στα δημόσια πανεπιστήμια, όχι μόνο με την απαράδεκτη εφαρμογή, όπως επιχειρεί να κάνει, θα μείνει στα χαρτιά βέβαια αυτό, της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Για να εστιάσουμε λίγο σε αυτό, θα μείνει στα χαρτιά, λέτε. Και με την υποχρηματοδότηση, αλλά και με τη μεγάλη μπίζνα που επιχειρεί, κύριε Ντόκα, με την βάση του 10, μόνο για τα δημόσια πανεπιστήμια, όχι για τα ιδιωτικά κολέγια, όπου εκεί μπορεί να μπει και με ένα.
και με δύο. Και δημιουργεί μια πελατεία 20.000 περίπου ανθρώπων που θα μείνουν έξω από τα πανεπιστήμια. Ζούμε σε μια εποχή. Πρημοδοτώντας, λέτε, την ιδιωτική εκπαίδευση. Ακούστε με λιγάκι. Ζούμε σε μια εποχή που το πελατειακό της κράτος το έχει απογειώσει. Κοντά 3.000 μετακλητούς έχει. Και γενικούς γραμματείς που φτάσαν 263% πάνω στους μισθούς τους. Και ταυτόχρονα 400.000 εκκρεμείς συντάξεις. Σε αυτή την εποχή, λοιπόν, η αριστερά, η ριζοσπαστική αριστερά, η προοδευτική συμμαχία, οι άνθρωποι οι προοδευτικοί, προφανώς συζητάνε, προφανώς δρούνε, προφανώς κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν τους όρους μιας πολιτικής συζήτησης, μιας συζήτησης που νομίζω με βάση τον προγραμματισμό μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι θέτει με βάση και την πολιτική επικαιρότητα αλλά και αυτά που εξελίσσονται στην ελληνική κοινωνία κρίσιμα θέματα τα οποία βεβαίως πρέπει να συζητηθούν και συζητιόνται και πάντοτε συζητιόνταν και παλαιότερα και στο μέλλον θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα σε ένα μεγάλο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς των προοδευτικών ανθρώπων θα συζητιούνται και διαφορετικές προσεγγίσεις και αιχμές και προτεραιότητες και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ όχι να μαλώνουμε αλλά να έχουμε μια κριτική μεγιώτα αντίληψη των πραγμάτων, να σκεφτόμαστε και ταυτόχρονα να δυναμώνουμε τη δράση. Μπορεί να συνδεθούν όμως όλα αυτά, η ομπρέλα με τους πασοκογενείς, με τους προεδρικούς, χρησιμοποιώ κάποιους όρους για να συνεννοούμαστε. Απλά μπορούν να συνδεθούν αυτές οι τάσεις που κάθε μεγάλο κόμμα, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, κάθε μεγάλο κόμμα έχει τάσεις. Εδώ, σε αυτή τη φάση και κοιτώντας μπροστά, μπορούν να συνδεθούν οι τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Τη γνώμη μου, κοιτάξτε, είναι τόσο κρίσιμα τα προβλήματα και τόσο σημαντικά τα επίδικα της επόμενης μέρας μετά από αυτή την κρίση που νομίζω ότι από όλες τις πλευρές η προσπάθεια είναι να βρούμε αυτές τις συνθέσεις και θα τις βρούμε, κύριε Ντόκα. Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος, έχω νομίζω μεγάλη εμπειρία πια και το λέω έτσι με ίσως και απόλυτο τρόπο, νομίζω ότι θα βρούμε αυτές τις συνθέσεις που θα συγκροτήσουν ένα πρόγραμμα και ριζοσπαστικό, ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει την κοινωνία μπροστά, μπορεί να δώσει απαντήσεις στον απλό κόσμο και στην κοινωνική πλειοψηφία, παίρνοντας υπόψη βεβαίως και λάθη και παραλήψεις που είχαμε και εμείς στη διακυβέρνησή μας. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται να... και προφανώς και θα... απαντώντας στις νέες ανάγκες και στις νέες προκλήσεις και στα νέα. Το κατανοώ ρωτήματα. Αυτό. Πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Μαντά, θέλω να εστιάσουμε λίγο σε αυτό που είπατε για τις προθέσεις στην παιδεία της κυβέρνησης. Είπατε ότι θα μείνει στα χαρτιά η φύλαξη των πανεπιστημίων με ειδικό αστυνομικό σώμα. Κοιτάξτε, σήμερα η Καθημερινή καθόλου τυχαία, νομίζω, έχει ένα κεντρικό τίτλο που λέει ότι το 3% του ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στα πανεπιστήμια. Ξέρετε τι έχει πονέσει. Ότι όλοι οι σύγκλητοι και στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, χτες νομίζω, στο ΕΚΠΑ, λένε ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή να μπει ένα σώμα το οποίο θα ελέγχεται από την αστυνομία, θα έχει αυτή τη διάρθρωση, είναι απαράδεκτο. Τα πανεπιστήμια τα ίδια μπορούν πράγματι και πρέπει, χωρίς καμία αμφιβολία, να οργανώσουν τη φύλαξή τους και γι' αυτό, αλλά πολύ περισσότερο για πολλούς άλλους λόγους που έχουν σχέση με την ουσία της γνώσης, της έρευνας κτλ. Πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι από το Σύνταγμα, έχουν αυτονομία, έχουν αυτόνομη διοίκηση. Δεν μπορεί τώρα ξαφνικά στον 21ο αιώνα οι Κεραμέως και ο Χρυσοχοΐδης να έρχονται να μας μιλάνε για αστυνομία στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να το δεχτεί κανένας. Και καμιά. Θα μείνει στα χαρτιά, λέτε. Θα μείνει στα χαρτιά, βεβαίως θα μείνει στα χαρτιά. Είναι δυνατόν να φτάσουμε μετά από τόσα χρόνια να έχουμε, εσείς μπορείτε να το διανοηθείτε, να έχουμε στα πανεπιστήμια αστυνομικούς με σπρέι και με κλόπς.
δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να τα συζητάνε. Δηλαδή, το ένα σώμα πίσω από το άλλο δημιουργεί η κυβέρνηση. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά πού θα πάει αυτή η δουλειά? Δηλαδή, θα βγούμε από αυτή την πανδημία σε ένα κράτος αστυνομοκρατούμενο, ας πούμε, που θα έχει διάφορα ειδικά σώματα, ένα για τα πανεπιστήμια, ένα για το δρόμο, άλλο για την πόρτα μας κτλ. Είναι ζήτημα, κατά τη γνώμη μου κύριε Ντόκα, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Τα ίδια τα πανεπιστήμια μπορούν, παίρνοντας το ανάλογο φυλακτικό προσωπικό και κάνοντας την ανάλογη εκπαίδευση, να αντιμετωπίσουν όποια προβλήματα υπάρχουν, και υπάρχουν προβλήματα. Όχι στο δικό μας πανεπιστήμιο. Να. Στο όχι δικό μας πανεπιστήμιο οπωσδήποτε δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Ακούστε. Όχι στα περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας. Σε ορισμένα υπάρχουν. Και είναι βεβαίως απολύτως καταδικασδαία όταν εμποδίζεται επί της ουσίας η διδασκαλία ή η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Αλλά δηλαδή είναι απίστευτοι υποκριτές, κοινικοί, αυταρχικοί και απαράδεκτοι. Και Κεραμέως και ο Χρυσοκοΐδης και πάνω απ' όλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επιχειρεί να κάνει αυτό το πράγμα στα δημόσια πανεπιστήμια για να δώσει την πελατεία στα ιδιωτικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί άλλο θέλει να κάνει. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Κύριε Μαντά, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι. Προσλήψεις ζητάει η Ένωση.